Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια ιστορία η οποία διαρκεί αυτό της ανασφάλειας για τους εργαζόμενους περίπου 10 χρόνια. Αυτή η εταιρεία έχει περάσει από τον κρατικό τομέα, έχει περάσει από την ιδιωτικοποίηση με τον όμιλο Μυτιληναίου, ο οποίος κυριολεκτικά κατέστρεψε την εταιρεία αλλά έβγαλε τεράστια κέρδη από εκεί. Σήμερα ο όμιλος Μυτιληναίου είναι από τους κυρίαρχους στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή των Βαλκανίων και ευρύτερα. Πέρασε πλέον εδώ και μερικά χρόνια στο στάδιο της εκαθάρισης. Εκαθάριση η οποία ουσιαστικά είναι παράγωγο μιας γενικότερης πολιτικής και των ελληνικών κυβερνήσεων και της σημερινής, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ προς τον πολύφερνο κύριο Μοσκοβισή, τον φίλο του κυρίου Τσίπρα, πριν από 3 περίπου χρόνια, σε σχέση με την τύχη της Έλβο, η απάντησή του ήταν κάθετη και αποστομωτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει αμυντική βιομηχανία σε άλλη χώρα μέσα στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, η οποία επιδιώκει να συγκεντρώσει την αμυντική παραγωγή, γιατί τέτοια παραγωγή είχε ουσιαστικά η Έλβο, την αμυντική παραγωγή σε ελάχιστους ομίλους και σε συγκεκριμένες χώρες. Έδινε δέως παράδειγμα τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Αυτή τη πολιτική είναι παράγωγο το τι τελικά θα γίνει με την Έλβο, που η μεγάλη πιθανότητα είναι να κλείσει. Και από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία ως αντιπολίτευση ορκιζόταν στην συνέχιση της παραγωγής, στην ενδυνάμωσή της, στην διασφάλιση της θέσης εργασίας των εργαζόμενων κτλ. Μόνο ένα στοιχείο να σας δώσω, ότι πριν από 8 με 9 χρόνια περίπου, η Έλβο απασχολούσε γύρω στα 1.250 άτομα και σήμερα έχει φτάσει στα 300 άτομα, και αυτά ουσιαστικά το περισσότερο μέρος του χρόνου χωρίς ουσιαστική εργασία. Η κυβέρνηση, για να κάμψει αντιδράσεις ή για να μην αντιμετωπίσει αντιδράσεις για αυτή τη στεναπόφαση, προσπαθεί και όχι μόνο στην Έλβο αλλά και σε άλλους οργανισμούς υπό ιδιωτικοποίηση ή για κλείσιμο, όπως για παράδειγμα στο ιδιωτικοποιημένο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή στην βιομηχανία ζάχαρης, το τελευταίο εργοστάσιο ζάχαρης που έμενε από τα 5 στη χώρα μας και το οποίο και αυτό κλείνει. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν αντιδράσεις, βγάζει μια απόφαση για την μετάταξη των εργαζόμενων σε άλλους φορείς του δημοσίου, στενού ή ευρύτερου δημοσίου, πάντα βέβαια με ιδιωτική σχέση εργασίας των εργαζόμενων που θα μεταταγούν, που βέβαια σε τίποτε αυτό δεν διασφαλίζει το μέλλον τους, καθώς και αυτοί οι οργανισμοί που πηγαίνουν είναι υπό ιδιωτικοποίηση, άρα ανοιχτό το ζήτημα της απόλυσης, και μάλιστα μιλάμε για εργαζόμενους κάποιας ηλικίας και με κάποια δικαιώματα τα οποία θα εμφανίζονται ως βάρος για τις νέες επιχειρήσεις, ή χάνοντας από την ίδια την ώρα της μετάταξης σοβαρά δικαιώματά τους, όπως για παράδειγμα τα βαριά και ανθυγιεινά, από τα οποία αποκλείονται πλέον αν περάσουν σε άλλους οργανισμούς, που για αυτούς σημαίνει άλλα 5 ή και περισσότερα χρόνια εργασίας, μείωση της σύνταξης κτλ. Εδώ βεβαίως υπάρχουν τα ζητήματα καταρχήν των εργαζόμενων, τι θα χάσουν και η αύξηση της ανασφάλειάς τους όπου και αν πάνε, αλλά και από την άλλη το ζήτημα μιας παραγωγικής δομής απολύτως κρίσιμης για τη χώρα, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη χώρα ολόκληρη, καθώς ήταν μια βιομηχανία η οποία είχε την τεχνογνωσία, την παραγωγική υποδομή για να παράγει στρατιωτικά οχήματα και μάλιστα υψηλής τεχνολογίας, το απέδειξε αυτό στην πράξη, αλλά να παράγει και πολιτικά οχήματα τα οποία σήμερα είναι απολύτως αναγκαία, όπως πυροσβεστικά, νοσοκομιακά, τα οχήματα της αστικής συγκοινωνίας, που ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη κυριολεκτικά τραυματίζεται κάθε μέρα από τις απαράδεκτες αστικές συγκοινωνίες, από τα λεωφορεία που δεν υπάρχουν, τα λεωφορεία τα οποία καίγονται στον δρόμο κτλ. Σύμφωνοι. Το ερώτημα όμως πάντα, φαντάζομαι και στους ίδιους τους εργαζόμενους εκεί, είναι το εξής. Μπορεί να σταθεί αυτή η εταιρεία, η ελληνική βιομηχανία οχημάτων? Και βέβαια μπορεί να σταθεί. Και μάλιστα αυτό περιγραφόταν ακόμη και σε προγράμματα και προηγούμενων κυβερνήσεων. Και βασισμένο πάνω σε πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή ήταν μια εταιρεία η οποία παλιότερα είχε τη δυνατότητα όχι μόνο να παράγει για χώρες ανάγκες, αλλά για να κάνει εξαγωγές. Είχε πάρει τεράστιες εργασίες. Το ζήτημα είναι ποια είναι η γενική στρατηγική και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων βεβαίως, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό. Και αναφέρομαι σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή τη συγκέντρωση της αμυντικής παραγωγής για το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονάχα σε ορισμένους ομίλους, σε ορισμένες χώρες. Ο λόγος ποιος είναι στην πραγματικότητα? Προσπαθώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια σχετικά αυτοδύναμη στρατιωτική παρουσία, βλέπε Ευρωστρατός ή βλέπε δικές της αμυντικές δομές, προσπαθεί να συντονίσει, να αποκλείσει άλλους ανταγωνιστές της από την αμυντική αγορά,
από την αγορά εξοπλισμών, τη στρατιωτικών κτλ. Προσπαθεί να συντονίσει την παραγωγή των κρατών μελών της με ενιαία πρότυπα, κάτι από το οποίο βεβαίως εκφεύγει η Έλβο ή παρόμοιες βιομηχανίες σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν και το κλείσιμο. Εδώ όμως πρέπει να αντιπαραβάλλουμε τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Για παράδειγμα, μιλώντας για μια τέτοια περιοχή όπως η Βόρεια Ελλάδα και μιλώντας στις σημερινές ιστορικές συνθήκες που τρέχουν, έτσι με τις ανακατατάξεις, με τους κινδύνους των αναταραχών, των πολέμων κτλ., καταλαβαίνουμε ότι μια υποδομή παραγωγική η οποία θα μπορούσε άμεσα να διευκολύνει, αν το θέλετε, προμήθειες απολύτως αναγκαίες για τέτοιου είδους περιστάσεις, κυριολεκτικά κόβεται, εξαφανίζεται και παραδίδεται αυτός ο τομέας της χώρας μας στα ξένα μονοπόλια, τα οποία βεβαίως τα δικά τους συμφέροντα θα κοιτάξουν, δεν πρόκειται να κοιτάξουν τα συμφέροντα της χώρας μας. Σας θυμίζω ποια ήταν η στάση διαφόρων τέτοιων υπεριαλιστικών οργανισμών όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε εθνικές κρίσεις στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα κόβανε τις προμήθειες, κόβανε τα πάντα, ώστε να αποπροσανατολίσουν, να αδυνατήσουν τις δυνατότητες της χώρας μας. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Τώρα, ερώτημα. Το αν θα έχει όχι ένα μεροκάματο με δικαιώματα ένας εργαζόμενος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το αν θα διατηρηθεί ή όχι η Ελβό, είναι θέματα που περνούν από την τοπική διοίκηση, διότι είστε και υποψήφιος δήμαρχος, όπως και ο υποψήφιος υπερνομάρχης Σωτήρης Αβραμόπουλος. Πήγατε και επισκεφθήκατε αυτούς τους ανθρώπους, τους συζητήσατε μαζί τους και με αυτήν την ιδιότητα των υποψηφίων στην τοπική διοίκηση. Οι εργαζόμενοι και όχι μόνο στην Ελλάδα καταλαβαίνουν ότι η λύση τέτοιου είδους προβλημάτων δεν μπορεί να εγκλωβιστεί μονάχα στα πλαίσια ενός τοπικού σχεδιασμού. Δεν αφορά μόνο τον τοπικό σχεδιασμό ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας. Είναι ένας συνολικός κεντρικός σχεδιασμός. Mm-hmm. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην Έργο, σε άλλες βιομηχανίες, οτιδήποτε άλλο. Σε όλα τα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την εξασφάλιση του μεροκάματου, ενός ικανοποιητικού μεροκάματου, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ευελιξίας, εργασίας, των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο, όλη τη χώρα, όλους τους εργαζόμενους και την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό το καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι. Ναι. Συμφωνούν με τη θέση του ΚΚΕ ότι οι τοπικές εκλογές, ανεξάρτητα αν περιέχουν και στοιχεία τοπικού προγραμματισμού, στην πραγματικότητα και το κύριο βάρος τους είναι αυτό, δηλαδή το πώς θα εκφραστεί η αγανάκτηση απέναντι στην συνολική πολιτική που ασκείται και που θύμα αυτής της συνολικής πολιτικής είναι και τα επιμέρους τοπικά προβλήματα, ναι, των τοπικών εργαζόμενων. Με αυτή την έννοια δέχονται οι εργαζόμενοι το γεγονός ότι είναι ενιαία πολιτική μάχη και οι τοπικές εκλογές και οι ευρωεκλογές και οι βουλευτικές εκλογές όποτε και αν γίνουν. Και αυτό ήταν και το κάλεσμα του ΚΚΕ, δηλαδή και της χθεσινής του περιοδίας. Να στηριχθούν οι εργαζόμενοι στην πείρα που γνωρίσαν τόσα χρόνια. Γνωρίσανε κράτος, γνωρίσαν όλες τις κυβερνήσεις, γνωρίσανε ιδιώτη, γνωρίσανε Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήξανε πλέον στα πρόθυρα του κλεισίματος μια σύγχρονη παραγωγική βιομηχανία. Και δεύτερον, να κρίνουν αν τα υπόλοιπα κόμματα με την πολιτική, την ιδεολογία τους και τη φυσιογνωμία τους μπορούν να εντάξουν, εμείς λέμε ότι δεν μπορούν να εντάξουν, το στόχο της παραμονής τέτοιου είδους βιομηχανιών στη χώρα μας, της ανάπτυξής τους, της απασχόλησης που μπορεί να γίνει αυτών χιλιάδων ακόμη εργαζόμενων, αλλά και της ικανοποίησης αναγκών της χώρας και του λαού μας. Είναι κάτι εντελώς ασύμβατο με τη λογική των άλλων κομμάτων, και της ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΥ και των υπόλοιπων κομμάτων, εντελώς ασύμβατο. Άρα και η πείρα και η σημερινή κατάσταση τους οδήγησε σε ένα μονόδρομο. Στον αγώνα, στην οργάνωση και στην επιλογή του ΚΚΕ και στους καθημερινούς αγώνες, αλλά βέβαια και σε οποιασδήποτε εκλογές.